Στο τέλος καλά, ξέρεις, όλα καλά. Η αρχή ήταν δύσκολη, είχατε άγχος. Είχα πολύ. Ναι. Κοίταξε, ήταν ένας ιδιαίτερος μήνας για μένα, θα τον θυμάμαι για πάντα. Φαντάζομαι όπως και τα παιδιά που συμμετείχαν. Ήταν ένα project ιδιαίτερο σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονιά που η ΕΡΤ ήθελε λίγο να αλλάξει τη φυσιογνωμία αυτού του πράγματος. Ήταν από τα αγαπημένα μου. Θα το ψηφίζατε? Κοίταξε, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, δεν έχω μπει σε αυτή τη λογική. Σου λέω και πάλι ότι ήταν από τα αγαπημένα μου. Ξέρω και τα παιδιά. Μου άρεσε αυτός, ξέρεις, ο ελληνικός στίχος και μου άρεσε και η μουσική, που είναι ένα στίγμα ελληνικό. Μ' αρέσει σε τέτοιες διοργανώσεις να μην χάνεται το στίγμα κάθε χώρας. Τώρα, αν αυτό μπορεί να πουλήσει ή να πιάσει, δεν με αφορά. Η ερώτησή σου είναι λίγο κάπως. Τι θα πει λιτός? Ότι δεν ήταν υπερπαραγωγή. Δεν ήταν υπερπαραγωγή. Ναι. Δεν είναι χρονιά για να γίνουν υπερπαραγωγές. Δεν υπάρχουν ούτε οικονομικές δυνατότητες και είναι, σου λέω, σε μία φάση που όλο το πράγμα προσανατολίζεται σε μία άλλη κατεύθυνση. Εξαρτάται ποιος θα το πει και για ποιο λόγο θα το πει. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κρίνω το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ μέσα σε αυτό. Είμαι το υποκείμενο αυτής της ιστορίας. Η δουλειά θα κριθεί και υπάρχουν οι άλλοι για να κρίνουν τη δουλειά. Τι εννοείται? Ότι δεν ήταν μόνο οικονομική παράμετρος. Ήταν μια κεντρική επιλογή της ΕΡΤ, της διοίκησης της ΕΡΤ, να πάμε στην ουσία της ιστορίας, που είναι η μουσική. Η μουσική, νομίζω, κυριάρχησε. Δεν υπήρξαν στολίδια και φτιασίδια και ήταν κεντραρίσματα. Ένα χορό δεν ρίξατε. Έπαιξα όμως κρουστά. Δεν ξέρω, δεν την είδα. Ήμουνα σε αυτή. Δεν ξέρω. Θα ξαναβάλετε να τη δείτε τη βραδιά από το σπίτι σας. Βεβαίως και θα τη βάλω. Βεβαίως.